Καλησπέρα σας από το κλειστό γήπεδο Περιστερίου. Αυτό το πανέμορφο γήπεδο που φιλοξενεί αγώνες για το μπασκετάκι. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε, βρισκόμαστε λίγο πριν το τζάμπολ. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα Lobsters εναντίον μία σημεία για Development League. Οι Lobsters είναι κοντά στα play-off. Είναι ένα παιχνίδι που θέλουν να το κερδίσουν για να βρεθούν στα play-off της Development. Θέλουν την άνοδο. Παίρνουν εδώ και το τζάμπολ. Από τη μία οι Lobsters, από την άλλη μία συν μία οι οποίοι δείχνουν να χάνουν το παιχνίδι της παραμονής, ενώ έχουμε το πρώτο εύστοχο σουτ με το Σαλονικίδη για τους Lobsters. Μια δύσκολη κατάσταση για τους μία συν μία, οι οποίοι εδώ βγάζουν μια πολύ ωραία φάση βέβαια. Πολύ ωραία φάση εδώ με το τελείωμα του Σπανίδη, με μια πολύ ωραία πάσα από το drive στην baseline. Αυτό που έλεγα είναι ότι έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση πλέον οι μία συν μία, αφού οι πιθανότητες τους να παραμείνουν στην κατηγορία λιγοστεύουν. Και εδώ τώρα το κλέψιμο και το καλάθι στον ευνηδιασμό, πολύ όμορφο από τον Κουντελά για τους Lobster. Είναι δύσκολο λοιπόν για τους μια σημεία να μείνουν στην κατηγορία. Ακόμα πιο δύσκολο γίνεται αφού έχουν κατέβει σήμερα με λίγους παίκτες, ενώ απ' την άλλη Lobster, και ενώ έχουμε ένα τρομερό Eurostep εδώ, καλάθι φανταστικό ξανά από τον Κουτελά για τους Lobster. Οι οποίοι Lobster σήμερα είναι 11 στο σύνολο, έχουν βάθος στον πάγκο και αυτό πολλές φορές παίζει το ρόλο του, γιατί η κούραση σε αυτά τα παιχνίδια κάνει την εμφάνισή της κάποια στιγμή και δίνει προβάδισμα σε μία από τις δύο ομάδες. Εδώ, ωραία βγήκε από τα σκρίνα, αλλά στόχησε ο Δόλιας. Η μπάλα ξανά στο Σαλονικίδη, ο οποίος σουτάρει για τρεις ξαφνικά, δεν θα σκοράρει. Η μπάλα πάει να βγει, την προλαβαίνει ο Κουτελάς. Η διείσδυση, ωραίο το lay-up και το καλάθι από το Χατζίδη. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι και η μικρή του κόρη εκεί και τον καμαρώνει. Στην επίθεση μία σημεία. Με μία λάθος πάσα. Καταφέρουν τελευταία στιγμή να σώσουν την κατοχή και το τρίποντο είναι εύστοχο από τον Μπεγατζή. Εκεί φάνηκε ότι χάνεται η κατοχή για τους μία σημεία, αλλά τελικά το έσωσε το πράγμα ο Βογιατζής και όχι μόνο αυτό, σούταρε για τρεις και σκόραρε κιόλας. 11-7 το σκορ. Οι δύο ομάδες βρίσκονται κοντά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Εκεί είναι ωραία η κίνηση και το hook, αλλά άστοχο από τον Κουντελά, με συγχωρείτε. Το έκανα λίγο σαν το κοκού, αν θυμάστε. Άστοχο εδώ το σούτ, Σαλονικίδης στον ευνηδιασμό, είναι ωραία η πάσα για τον Χατζίδη. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει όμως ο Ολομόναχος, εκείνος και το καλάθι. Και η μία συν μία είναι πάλι στην επίθεση. Η μπάλα στο Βογιατζή. Δίνει στο Θεοφίλη, λάθος. Και απ' την άλλη ο Σαλονικίδης είναι μόνος του και κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχει να σκοράρει στον ευνηδιασμό
Για να γράψει το 13-7. Οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ, αλλά παρατηρούμε ότι η Lobster... βέβαια όμως. Πήγα να πω ότι οι Lobster έχουν το πάνω χέρι όσον αφορά την εικόνα των δύο ομάδων και το πώς παίζουν, αλλά είδαμε εδώ μια κακή άμυνα πάνω στο Βογιατζή, ο οποίος σκόραρε ξανά για τρεις. Και εδώ παίρνει και το rebound και έχει την ευκαιρία να φέρει την ομάδα του στην επίθεση και να καταφέρουν η μέση σημεία ακόμη και να ισοφαρίσουν με αυτό το ωραίο drive. Την πάσα έξω στο πλάι, η οποία δεν κατέληξε σε καλάθι, και απ' την άλλη η Lobster στον εφηδιασμό, αλλά κόβεται με ένα έξυπνο φάουλ από τους μία σημεία. Time out και επιστρέφουμε. Επιστροφή από το time out. Η Lobster είναι στην επαναφορά. Προηγούνται με 13-10. Η πάσα μέσα για το λάθος. Ο Λαβάς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και έχουμε το λάθος για τους Lobster. Απ' την άλλη τώρα η μία σημεία. Ο Βογιατζής σου στάρει ξανά για τρεις. Είχε βάλει δύο τρίποντα νωρίτερα, αυτή τη φορά αστόχησε. Και στην επίθεση ξανά η Lobster. Με το σούτ για τρεις να είναι άστοχο. Η μπάλα είναι για τους μία σημεία, οι οποίοι φεύγουν στον εφνιδιασμό. Κόβεται ο εφνιδιασμός. Βογιατζής παίρνει το screen, δεν θα σουτάρει, θα βγάλει την μπάλα στο πλάι. Στο low post εκεί η προσπάθεια, αλλά δεν θα φέρει καρπούς. Αλλά έχουμε και λάθος από τους Lobster. Εδώ δύο απανωτά λάθη από τις δύο ομάδες. Στο low post ήταν ο Βογιατζής, ο οποίος με ένα βήμα προς τα πίσω έκανε το 13-12. Ο Παύλος ο Βογιατζής, όχι ο Πέτρος που έκανε πριν τα τρίποντα. Εκεί για τους Lobster έπεσε ο Δόλιας, δεν υπάρχει κάτι, η μπάλα είναι έξω για τους μία σημεία, οι οποίοι πλέον έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να προσπεράσουν στο σκορ, το 13-12. Η μπάλα κουμπάει χαμηλά, βγαίνει πάλι έξω για το Βογιατζή, μια πάσα η οποία είναι για το πουθενά και τελικά έχουμε το φάουλ χαμηλά όμως. Ο Σπανίδης εκεί ήθελε να πάρει τις βολές, αλλά το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Μία σημεία πάρα στην επίθεση, ωραία, έγινε εκεί το drive και το καλάθι, πάρα πολύ ωραίο από το Θεοφίλη. Εκεί είναι ξεχασμένος εντελώς ο Ντούντας, αλλά το σούτ είναι πολύ άστοχο, αλλά εντελώς ξεχασμένος εκεί, ήταν ολομόνοχος το τρίποντο. Καθαρά αποτύχει, δεν δεχτήκαν το καλάθι εκεί η μία σημεία, με συγχωρείτε, οι οποίοι απ' την άλλη στη δικιά τους επίθεση κάνουν το λάθος. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα και η Lobster είναι και πάλι στην επίθεση. Το παιχνίδι έχει ισορροπήσει, το σούτ είναι καλό, όχι, εκεί το μπούλησε η μπάλα, το μπούλησε λίγο η μπάλα εκεί το λαδά, αλλά
έγινε το follow και το καλάθι εν τέλει μπήκε. Εκεί ένα δυνατό screen και έχουμε το foul. Έχουμε το foul στο Θεοφίλη, ο οποίος αποφάσισε να κάνει το drive. Και πήρε τις δύο βολές. Είναι έξω η πρώτη βολή. Παραμένει το 15-14. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη ο Θεοφίλης και θα περάσει στον πάγκο για να μπει μέσα ο Αλβέρτος. Πάλι ξεχνιούνται εκεί μία σε μία στην άμυνα. Τελικά ο Δόλιας δεν θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί αυτή την αδράνεια. Η μπάλα θα γυρίσει και θα φτάσει σε ένα ελεύθερο σουτ του Λαδά για δύο πόντους. Είναι εύστοχο και έχουμε το 17-15. Εκεί η πάσα είναι ωραία, είναι έξυπνη, αλλά έχει καταλάβει τι πάει να γίνει εκεί ο Σαλονικίδης. Όχι ο Σαλονικίδης, συγγνώμη, ο Γλένης είναι. Ο Σαλονικίδης έχει περάσει έξω. Το σούτ είναι για δύο, είναι άστοχο. Το rebound και η Lobster είναι στον εφηδιασμό. Πάει κόντρα σε όλους και σε όλα εκεί με τα μπούνια ο Δολιάς. Αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά πήρε το φάουλ. Ήταν μόνος με τέσσερις παίκτες στον μία σημεία εκεί ο Δόλιας, αλλά δεν φοβήθηκε. Ήταν σαν ισορροπία η άμυνα και πήγε με τα όλα να πάρει το φάουλ, το οποίο και πήρε. Έχει ευστοχήσει ήδη στην πρώτη βολή, η δεύτερη είναι και αυτή μέσα. Δύο εύστοχες βολές και το σκορ 19-15, η μία σημεία τώρα είναι απ' την άλλη στη δικιά τους επίθεση. Γυρνάει η μπάλα, οι Lobster έχουν σφίξει την αμυνά τους, αλλά το κόψιμο είναι πολύ καλό, η προσποίηση είναι ακόμα καλύτερη και το καλάθι είναι φανταστικό από τον Αλβέρτο για τους μία σημεία. Εκεί ανέβηκαν οι Lobster, έσφιξαν την άμυνά τους, αλλά είχε εκεί την οξυδέρκεια ο Αλβέρτος να κάνει το φοβερό κόψιμο. Ωραία και η πάσα. Προσποίηση και ένα πολύ όμορφο καλάθι. Βγαίνει εκεί από τα σκρίνη στη γωνία. Σουτάρει για τρεις. Ο Δόλιας. Που το έχει πάρει προσωπικά για τους Lobster. Και 21-17. Ο Γιατζής περνάει την μπάλα στο low post. Το σουτ είναι πολύ δύσκολο εκεί που επιχείρησε ο Σπανίδης. Lobster απ' την άλλη. Φωνάζουν εκεί ήρεμα γιατί έχουν μία επίθεση. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Η μπάλα περνάει μέσα και το φάουλ. Το φάουλ που έγινε πάνω στο Λαδά. Με 6,6 να απομένουν πλέον για την επίθεση των Lobster και για το δεκάλεπτο. Η μπάλα είναι έξω, η άμυνα είναι πάρα πολύ καλή, το σουτ βγαίνει υπό πολύ κακές προϋποθέσεις, αλλά απίστευτο, απίστευτο αυτό που συνέβη. Ο Δόλια σούταρε για τρεις υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, η μπάλα δεν έφτασε καν, αλλά καραδοκούσε εκεί ο Λαδάς, ο οποίος έκανε το follow και πέτυχε το καλάθι. 23-17 λίγη η πρώτη περίοδος. Πίσω για τη δεύτερη περίοδο με τους μία σημεία να είναι στην επίθεση. Τρία δευτερόλεπτα για άλλη μια φορά για μία σημεία.
Σουτ για τρεις από τους Lobster. Είναι μέσα και 26-17. Αρχίζει και ξεφεύγει το σκορ. Το σουτ από την άλλη και η απάντηση. Ο Γερόλιμος μπήκε και είναι ζεστός. Γράφει το 26-20. Οι Lobster στην επίθεση κάνουν κάποιες απερίσκεπτες ενέργειες και ουσιαστικά δίνουν την μπάλα στους μία συν μία. Κάνουν και το φάουλ μετά. Μία συν μία είναι στην επίθεση. Βογιατζής για τρεις, έξω. Το rebound είναι από τον Ντούντα. Και έφυγε και γρήγορα στον εφηδιασμό, αλλά ο Αλβέρτος έκανε το φάουλ για να σταματήσει τη γρήγορη επίθεση των Lobster, οι οποίοι τώρα στην επαναφορά. Η μπάλα περνάει στο low post για τον Αποστολάκο. Η άμυνα είναι καλή και καταφέρνουν η μία συν μία να κρατήσουν ανέπαφη την μπασκέτα τους. Εκεί τώρα απ' την άλλη η μία συν μία με τον Βογιατζή, τον Παύλο, καταφέρουν να βρουν ένα τρίποδο το οποίο κάνει το σκορ 26-23, και εκεί που φαινόταν ότι πάει να ξεφύγει το παιχνίδι, τελικά τίποτα δεν ξέφυγε. Ξανά στο σούτ είναι η διαφορά. Εκεί μια ωραία προσπάθεια, η μπάλα μπαίνει μέσα, βγαίνει ξανά έξω, αλλά το σούτ του νέου Ισελθέντα Ραχμάν είναι άστοχο. Και απ' την άλλη μια σημεία, το σούτ για τρεις είναι λίγο βιαστικό εκεί από τον Γερόλιμο. Δόλιας πατάει δυνατά, σουτάρει για τρεις, είναι έξω. Ήταν καλό σουτ, αλλά άστοχο. Η διαφορά παραμένει στους 3-26-23. Πάντα μπροστά οι Lobster, αλλά κακός μπελάς η μία σημεία, δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν. Ο Γιατζής, πέντο φάουλ, χαμηλά. Εκεί έξυπνα πήγε ο Βογιατζής να σηκωθεί για να εκμεύσει τις βολές, αλλά δεν τα κατάφερε και να παίξω την μπάλα. Ο Αλβέρτος εκεί βγάζει την μπάλα έξω για τον Βογιατζή, το σούτ όχι, αλλά ξανά rebound ο Αλβέρτος και βγάζει την μπάλα τώρα έξω, αλλά δεν κατάφερε τελικά να κάνει κάτι καλό για την ομάδα του. Ίσα ίσα που έγινε και λάθος, και από την άλλη ο Δόλιας πήγε στο τελείωμα στον εφηδιασμό, πήρε το φάουλ, δεν πέτυχε το καλάθι, αλλά έχει δικαίωμα για δύο δεύτερες βολές. Έξω η πρώτη. Είναι μέσα η δεύτερη βολή όμως. Και 27-23. Στην επίθεση μία συν μία. Η πάσα είναι πολύ ωραία. Και έχουμε το φάουλ.
Ο Αλβέρτος πάσαρε πολύ ωραία για τον Γερόλιμο, ο οποίος έκοψε προς το καλάθι αντίπαλο της ομάδας. Υπήρξε ένα καθαρό κόψιμο ψηλά, αλλά ήταν δύο παίκτες εκεί και κάποιος χρεώθηκε το φάουλ με το σώμα για να στείλει τον Γερόλιμο στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη. Λόμπστερ στη δικιά τους επίθεση. Η μπάλα βγαίνει έξω σε ένα ελεύθερο σουτ, το οποίο μπήκε, βγήκε εκεί για τον Δρικαλιώτη. Ξανά η μπάλα έξω, μακρινό σουτ από το Σαλονικίδη, άστοχο. Και η μπάλα για τους μία συν μία. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις εδώ με δύο καλά σουτ για τους Λόμπστερ να βάλουν το καλάθι, αλλά ήταν άστοχα. Και εδώ τώρα η μία συν μία στη δικιά τους επίθεση. Η μπάλα περνάει στον low post, ο Βογκατζής γυρνάει ωραία. Αστοχή, το rebound το Γερολίμο. Αστοχή, ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει. Και εδώ ο Σαλονικίδης είναι στην επίθεση για τους Λόμπστερ, στον εφηδιασμό. Η μπάλα φεύγει ψηλά και χρεώνεται με την παράβαση για διπλή τρίπλα ο Σαλονικίδης. Και η μπάλα είναι ξανά για τους μία συν μία. Φάουλ. Και η μπάλα από το πλάι. Θεοφίλης με την μπάλα για τους μία συν μία, παίρνει τον drive, βάζει το σώμα του πολύ ωραία και καταφέρει να φτάσει στο καλάθι, πολύ όμορφο καλάθι από τον Θεοφίλη. 27-26 για τον ντέρμπι, καλά κρατή κυρίες και κύριοι. Σαλονικίδης οργανώνει, η μπάλα βγαίνει στη γωνία για τον Δρικαλιώτη, ο οποίος στα για 3 είναι άστοχο. Το rebound εκεί από τον Κουτελά, ούτε εκείνος καταφέρνει να βάλει το καλάθι. Άλλη μια επίθεση που δεν καταφέρουν να σκοράνουν οι Λόμπστερ. Και η μία συν μία, για να δούμε, θα καταφέρουν αυτή τη φορά να περάσουν μπροστά. Είχαν και άλλες ευκαιρίες πριν, αλλά δεν τα καταφέρανε. Ο Βογκατζής εκεί δεν θα πάρει το σουτ. Τώρα όμως αναγκάζεται να το πάρει γιατί τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Υπό καλές προϋποθέσεις ήταν, δεν θα σκοράρει. Όμως ο Σαλονικίδης φεύγει στον εφνιδιασμό, πηγαίνει μέχρι το καλάθι μόνος του, το χάνει. Rebound. Άστοχο πάλι το σουτ. Ζητάει φάουλ εκεί ο... Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Κουντελάς. Ναι, ο Κουντελάς είναι. Ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Άστοχες στις προσπάθειες των Λόμπστερ για άλλη μια φορά. Και πάλι μια σημεία στην επίθεση. Με ένα ελεύθερο σου τώρα για 3! Ο Αλβέρτος. Και μπροστά η μία συν μία, 27-29. Σαλονικίδης πατάει και σουτάρει για 3. Ένα τρίποντο δήλωσε για τον Σαλονικίδη, με τον περάσαν μπροστά η μία συν μία, πάτησε μόνος του χωρίς να δει κανέναν και σούταρε για 3 για τους Λόμπστερ και τους έφερε ξανά μπροστά, 30-29. Ο Αλβέρτος παίρνει την μπάλα, τη πάει στο πλάι. Το drive του Θεοφίλη από την καρδιά της ρακέτας και ξανά μπροστά η μία συν μία, 30-31. Σαλονικίδης το έχει βάλει προσωπικά, τρέχει από την άλλη, δεν θα τον αφήσει ο Βογιατζή να φτάσει μέχρι το καλάθι. Και αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Ξαναμπαίνει ο Δόλιας για τους Λόμπστερ. Περνάει έξω ο Βογιατζής για τους μία συν μία. Επιστρέφει ο Σπανίδης. Αυτά προλάβα να δω. Α, και άλλη μία τώρα βλέπουμε. Βγαίνει ο Αλβέρτος και περνάει μέσα ο Τζοτζόκος για τους μία συν μία. Δόλιας τώρα με την μπάλα. Παίρνει την πρωτοβουλία, ωραία είναι η πάσα εκεί, αλλά δεν συνεννοήθηκαν με τον Κουτελά.
και η μπάλα χάθηκε. Μία συν μία, ωραία, πάσα από κάτω. Και έχουμε το φάουλ στο Σπανίδι. Που ξεχάστηκε, που τον ξέχασαν βασικά εκεί κάτω το καλάθι. Και εκεί που βρέθηκε να πάρει την μπάλα, το φάουλ ήταν η καλύτερη λύση για να τον στείλουν στις βολές και να χάσει την πρώτη, για να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει έστω ένα πόντο από αυτή την προσπάθεια. Όχι, είναι άστοχη και η δεύτερη. Ο Δόλιας είναι ο δοστρωτήρας, φτάνει μέχρι μέσα, δίνει στο Σαλονίκη, δύο, τον έφτισε εκεί η μπάλα, μπήκε, βγήκε. Ήταν ωραία η προσπάθεια εκεί, πολύ γρήγορη από τους Lobster στον ευνηδιασμό. Θεοφίλης, η μπάλα φτάνει μέσα, ωραίο το γύρισμα για το Σπανίδι και η μπάλα τελικά είναι για τους Lobster. Δεν κατάφερε να στοχίσει εκεί στην προσπάθεια ο Σπανίδης με το ωραίο, με την ωραία κίνηση που έκανε εκεί. Και τελικά από το δικό του χέρι η μπάλα πέρασε και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σαλονικίδης βγαίνει από τα σκρίνο, Δόλιας πατάει δυνατά, σουτάρει για τρεις έξω. Το rebound το παίρνει τελικά ο Θεοφίλης, ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Φτάνει μέχρι το καλάθι, κάνει το drive, παίρνει το foul και πάει για δύο βολές. Προσπάθησε να αποφύγει και εκεί την τάπα τον αντίπαλό του, ο οποίος πάτησε καλά για να καταφέρει να κάνει το block. Αλλά ο Θεοφίλης έξυπνα πέταξε την μπάλα αρκετά ψηλά και κέρδισε το φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Είναι άστοχοι οι πρώτοι. Έχουν χάσει τρεις συνεχόμενες βολές τώρα, μία σημεία. Θα μπορούσαν να είναι τώρα τέσσερις πόντους μπροστά. Για να δούμε αν θα μπει αυτή. Αυτή μπαίνει και γράφει το 30-32. Μετά από τρεις άστοχες βολές, ευτοχούν σε μία. Και γράφουν το 30-32 ή μία σε μία. Σαλονικίδης δεν το σκέφτεται και πολύ, το παίρνει, το χάνει. Το rebound όμως εκεί από τον πολύ δυνατό Κουτελά. Αλλά η μπάλα καταλήγει και πάλι στους μία σε μία. Δύο λεπτά απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 30-32 μπροστά η μία σε μία. Και τα πράγματα δείχνουν να είναι δύσκολα για τους Lobster. Εκεί το drive είναι καλό, αλλά δεν είναι εύστοχο. Και απ' την άλλη ένας γρήγορος ευνηδιασμός και καλά κεφάλαιο το Δόλια. Η μπάλα έφτασε πάρα πολύ γρήγορο στον Κουτελά, ο οποίος την έσπασε δίπλα του στον Δόλια, ο οποίος με μια πολύ γρήγορη εκτέλεση έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ και έχει και μια βολή. Είναι μέσα και η βολή από το Δόλια. 33-32, ξαναπερνάνε μπροστά στο σκορ αυτό το goal foul ή Lobster. Βράγκης περνάει την μπάλα μέσα, ωραία η προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ και από την άλλη πλευρά από το Θεοφίλη. Καλάθι και φάουλ εσείς, καλάθι και φάουλ και εμείς. Απαντάνε συνεχώς η μία σε μία, ό,τι και να κάνουν οι Lobster. Θεοφίλης θα χάσει τη βολή όμως. Παραμένει το 33-34. Και ο Σαλονικίδης από την άλλη πλευρά, σε μία πάσα εκεί μέσα για τον Μπάρλα. Η μπάλα φτάνει στον Κουτελά, ο οποίος δεν σκοράρει. Δόλιας, 5-4, τελειώνει η επίθεση, Σαλονικίδης μπαίνει μέσα, καλάθι και φάουλ ξανά. Τρίτο συνεχόμενο καλάθι και φάουλ σε τρεις διαδοχές επιθέσεις για τις δύο ομάδες. Αυτή τη φορά από τον Σαλονικίδη, ο οποίος
Τελείωνε ο χρόνος, πήρε την προσπάθεια, πήγε στο drive. Πολύ ωραίο τελείωμα και μία βολή αυτή τη φορά εύστοχη. Και 36-34 για τους Lobster. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της, του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στο Θεοφίλη, ο οποίος κάνει εκεί μία εξεζητημένη προσπάθεια. Δυνατό το drive, αλλά πολύ σκληρό το τελείωμά του. Και απ' την άλλη τώρα τρέχουν οι Lobster. Η προσπάθεια όμως εκεί είναι πολύ βιαστική από το Χατζίδη. Πήγε μέσα στα σώματα, μπλέχτηκε, έχασε την μπάλα. Και απ' την άλλη τώρα ο Βογιατζής για τους μία σημεία. Θα το πάρει το σουτ, φαινότανε, αλλά θα το χάσει. Και απ' την άλλη τώρα ο Δόλιας, ο οποίος δεν θα κάνει το λάθος και θα περιμένει να πάρει όλη την επίθεση. Βέβαια εκεί, γιατί να περιμένουν, αφού βρέθηκε ολομόναχος κάτω το καλάθι ο Κουτελάς. Η προσπάθεια είναι άστοχη για τους μία σημεία και το ημίχρονο θα λήξει 38-34 μπροστά η Lobster. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο οι Lobster βρισκόντουσαν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Η μία σημεία όμως ήταν εκεί, κολλημένη. Κάποια στιγμή περάσανε και μπροστά, καταφέρανε να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Τελικά, με κάποιες πολύ καλές προσπάθειες από τους Lobster, το ημίχρονο έληξε στο 38-34 υπέρ τους. Σε ένα σκορ όμως που αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα, είναι λίγο καλύτερη η Lobster, αλλά και η μία σημεία είναι πολύ καλή και αυτό το κοντινό σκορ δείχνει και την εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είδαμε ήδη ένα καλάθι για τους Lobster, οι οποίοι έχουν πάει το σκορ στο 40-34. Το κλέψιμο εκεί για τους Lobster και στον ευνηδιασμό είναι πάρα πολύ εύκολο το καλάθι για τον Ντούντο. Οι Lobster έχουν μπει πολύ δυνατά, πάνε το σκορ στους 8. Και νομίζω υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Βογιατζή, ο οποίος πιάνει το πόδι του από ό,τι βλέπω στον πάγκο για τους μία σημεία. Θεοφίλης τώρα προσπαθεί να βρει στο low post το Σπανίδη, ο οποίος θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, να γυρίσει και να στοχίσει, αλλά ήταν παλικαρίσκια προσπάθεια και του Σπανίδη. Φαινόταν ότι δεν θα καταφέρει να πιάσει την μπάλα εκεί, αλλά τα κατάφερε. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο το σούτ από τον Δόλια, ο οποίος δεν το πολύ σκέφτηκε, πάτησε καλά. Έχει πολύ ωραίο στυλ, πολύ μπασκετικό το σουτ του Δόλια. Θεοφίλης, καλάθι και φάουλ. Θεοφίλης σήμερα είναι χαρμαϊδέστε, πραγματικά. Εδώ πήρε τα βήματα, τα πήρε λίγο νωρίς και ήταν μακριά το καλάθι, αλλά έμεινε στον αέρα, πήρε το φάουλ και με ένα γλυκό τελείωμα έβαλε και το καλάθι. Και έχει και μία ελεύθερη βολή. Θα τη χάσει τη βολή όμως και θα γίνει το φάουλ από το Σπανίδη. Η διαφορά όμως είναι στους 9. Πριν με το τρίποδο του Δόλια έφτασε και σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Ο Ντούντος με την μπάλα, ο Δόλιας παίρνει ένα step back έξω. Το πίστεψε όμως. Απ' την άλλη τώρα ο Βογιατζής πάει μέχρι μέσα, προσπαθεί, μπέρδεμα εκεί, Βογιατζής! Εκεί που φαινόταν μια χαμένη φάση, κάπως έπιασε την μπάλα, γύρισε, την πέταξε, πέτυχε το καλάθι και πήρε και το φάουλ ο Βογιατζής.
γράφω το στους 45-38 και έχω την ευκαιρία να μειώσει ξανά στους 6 με την βολή αυτή. Και θα το κάνει 45-39. Είναι αυτό που γινόταν και στο πρώτο ημίχρονο. Όποτε πηγαίνανε να πούνε ότι ξεφεύγουν οι Lobster, τσουπ, εκεί η μία συν μία. Κακός μπελάς πραγματικά. Ωραία η διείσδυση εκεί και η πάσα ήταν πολύ έξυπνη από τον Λαδά. Αλλά δεν σηκώθηκε κατευθείαν εκεί ο... Ήταν ο Κουτελάς, αν δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος, όπως το Λάκος ήταν. Δεν σηκώθηκε. Και μετά το τρίποντο που επιχείρησε ήταν εκτός λογικής και άστοχο. Και η μία συν μία είναι τώρα στη δικιά τους επίθεση. Με τον Βογκατζή τώρα να πάει να κάνει το τρίποντο. Δεν θα το κάνει. Ωραίο όμως το rebound εκεί και το γύρισμα από τον Θεοφίλη, ο οποίος βάζει άλλο ένα καλάθι. Έχασα τα λόγια μου εκεί γιατί ο Βογκατζής πήρε το τρίποντο με αυτοεπίθεση, δεν μπήκε και μέχρι εμείς να καταλάβουμε τι έγινε, ο Θεοφίλης είχε πάρει το rebound και είχε βάλει άλλο ένα καλάθι για τους μία συν μία. Λόξερ τώρα από την άλλη, με ένα σουτάκι από μέση απόσταση από τον Λαδά. Κάνουν το 47-41. Πριν φτάσανε στους 4 και πάλι η μία συν μία. Κάτι μου λέει ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα με τίποτα. Θα πάει μέχρι τέλους αυτό το μάτς. Ωραίο εκεί το γύρισμα και το hook από τον Γερόλιμο. 47-43. Στους 4 και πάλι. Δόλιας, βγαίνει από τα σκρίν πάρα πολύ ωραία εκεί, αλλά αστοχή για 3. Και η μία συν μία μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Είναι πάρα πολύ μαχητική. Τώρα αυτό το μάτς ή θα πάει όπως λέω μέχρι τέλους ή δεν θα πάει και θα ξεφυλιστώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι η πρόβλεψη δικιά μου. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ δυνατό μάτς εδώ πέρα. Θεοφίλης το χαβά του πηγαίνει στο drive πολύ δυναμικά και παίρνει άλλο ένα φάουλο από τους Lobster. Επισυζητήσεων εκεί για το φάουλ αυτό. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι το φάουλ έχει δοθεί και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Καταρχάς, αλλά δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε για να τη δούμε να εκτελείται. Πολύ κακό για το τίποτα εκεί πέρα. Είναι άστοχες και οι δύο βολές, αλλά το rebound είναι από τον Γερόλιμο. Την μπάλα φτάνει μέσα στο Σπανίδη, ο οποίος παίρνει την προσπάθεια. Πολύ ωραία όμως η άμυνα εκεί του Κουτελά, ο οποίος έκανε τον μπλοκ. 4 δευτερόλεπτα είναι, ο Θεοφίλης βγάζει έξω, το σούτ είναι για 3, με ταμπλό αλλά άστοχο από τον Γερόλιμο. Και φεύγουν τώρα στον ευνηδιασμό πολύ ωραία οι Lobster με την πάσα του Σαλονικίδη. Που κατέληξε σε assist και το 49-43 για τους Lobster.
δεν υπάρχει παιχνίδι. Αλλαγή πρέπει να γίνει. Ο Θεοφίλης παίρνει το φάουλ και θα κερδίσει τις βολές γιατί είναι το πέμπτο. Ενώ ο διαιτητής εκεί προειδοποιεί για τεχνική ποινή στις επόμενες διαμαρτυρίες. Ήταν φθηνό το φάουλ εκεί γιατί ήταν το πέμπτο, ενώ ο Θεοφίλης δεν απειλούσε σε εκείνο το σημείο του γηπέδου. Δεύτερη είναι άστοχη η βολή και το rebound θα το πάρουν τελικά οι Λόψτες. Σαλονικίδης δίνει το ρυθμό στον εθνιδιασμό. Η μπαλά φτάνει απέναντι. Ο Δόλιας πολύ ωραία. Μοιράζει στο Κουτελά. Με ταμπλό έξω. Αλλά ο Δόλιας παίρνει το επιθετικό rebound. Παίρνει εκεί την προσπάθεια. Δεν θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει όμως το φάουλ. Τον πειράζει εκεί ο Χατζίδης. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Για την ηλικία σου του λέει ήταν καλό. Τι ηλικία έχει ο άνθρωπος. Εγώ τον βλέπω νεότατο. Και βάζει και τις δύο βολές εδώ. Γράφοντας το 51-44. Η μία συν μία στην επίθεση με την μπάλα να μπαίνει μέσα. Να γίνεται ένα σούτ το Βογιατζή που ίσως εκεί να ήθελε να πάρει το φάουλ. Δεν το πήρε. Σαλονικίδης. Τρέχει μέχρι την άλλη πλευρά. Δίνει στο Δόλια και το τελείωμα κάνει το 53-44. Ο Σαλονικίδης έφυγε τόσο σφεντόνα που δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Έφυγε και η κάμερα μαζί. Δεν τον πρόλαβα και το Σαλονικίδη. Αλβέρτος κρατάει την μπάλα. Τη δίνει τώρα στον Βογιατζή που θα σουτάρει για 3 και είναι μέσα. 53-47. Μπάλα στη γωνία, το σούτ είναι εντελώς ελεύθερο από τον Δικαλιώτη. Είναι όμως άστοχο. Εκεί ο Θεοφίλης προσπάθησε να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, αλλά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και ζητάει και αλλαγή τώρα. Έχει κουραστεί ίσως. Εκεί είναι το εύστοχο τρίπο του Σαλονικίδη, γιατί εκεί με τους μία συν μία τι έγινε, πήγε να βγει άλλος, τελικά ζήτησε αλλαγή ο Θεοφίλης. Χάσανε τα μαρκαρίσματα εκεί αυτοί που μείνανε μέσα στο παρκέ και ο Σαλονικίδης μέχρι να καταλάβουν εκεί μία συν μία τι έχει γίνει και ποιους παίκτες παίρνουν, βρέθηκε ελεύθερος, σούταρε για 3 και έκανε το 56-47. Το σούτ εδώ είναι άστοχο, το rebound είναι για τους Lobster. Και είναι ευκαιρία εδώ να φύγουν οι Lobsters στον εχνιδιασμό. Με το Δόλια να δίνει την μπάλα έξω. Σαλονικίδης, τρίπλες. Αλλά θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Χάσαν την ευκαιρία εδώ οι Lobsters να φύγουν ξανά με διψήφια διαφορά. Βογιατζής βάζει το σώμα του. Κάνει το τελείωμα αλλά είναι άστοχο. Λαδάς, Σαλονικίδης. Δεν προλάβανε, είναι 8 δευτερόλεπτα. Και έχουμε time out.
επιστρέψαν από το time out με τους 1-1 στην επίθεση και σουτ για 3 και εύστοχο τον Αλβερτό. Δεν λένε να τους αφήσουν σε ησυχία τους Lobster 1-1. Και το λέω αυτό γιατί εδώ ο Σαλονικίδης θα σουτάρει για 3 και θα στοχίσει. Και το λέω αυτό, θα μου πεις μήπως είμαι άδικος, αλλά η αλήθεια είναι ότι σαν εικόνα το παιχνίδι δείχνει ότι οι Lobster έχουν μεγαλύτερα επίπεδα ενέργειας, μεγαλύτερα επίπεδα ενέργειας, είναι πιο δυνατή στα rebound, και γενικά η εικόνα του αγώνα δείχνει ότι έχουν μία ανωτερότητα. Παρόλα αυτά, η μία συν μία, όπως εδώ για άλλη μια φορά με τον Κερολίμο, δεν λένε να ξεκολλήσουν. Όχι ότι δεν παίζουν καλά και η μία συν μία, αλλά καταλαβαίνετε ακριβώς νομίζω τι εννοώ. Εδώ ο Γερολίμος θα πάρει και το rebound. Και έχουν την ευκαιρία εδώ η μία συν μία να φέρουν ξανά το παιχνίδι σε απόσταση του ενός σουτ. Μαυράκης παραλίγο εκεί από μέση απόσταση με ταμπλό, δεν κατάφερε να σκοράρει. Και έχουν τώρα ολόκληρη επίθεση οι Lobster. Βέβαια θα μείνουν και γύρω στα 11 δευτερόλεπτα για τους μία συν μία μετά. Αλλά έχουμε φάουλ εδώ, το οποίο σημαίνει ότι το ρολόι ξαναπηγαίνει στο 14 και τελικά θα έχουν όλη την επίθεση σχεδόν η δικιά τους η Lobster. Time out και ερχόμαστε για την τελευταία επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, επιστρέφουμε για την τελευταία επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου για τους Lobster. Αν την εξαντλήσουν θα μείνει 1,5 δευτερόλεπτο για τους μία σημεία και δεν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Αλλά δεν θα την εξαντλήσουν γιατί το σουτ βγαίνει ελεύθερο από τη γωνία. Αλλά είναι πάρα πολύ άστοχο από το Χατζίδη. Και τελικά η μία σημεία από εκεί που δεν θα είχαν επίθεση φτάνουν σε ένα τρίποντο, το οποίο όμως είναι μαρκαρισμένο και κόβεται κιόλας, οπότε το σκορ δεν θα αλλάξει, θα παραμείνει 56-52 και πάμε για τέταρτο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Λίγο μπέρδεμα εκεί στην επαναφορά για τους μία συν μία. Το 56-52 είναι ένα σκορ το οποίο έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά για το τελευταίο δεκάλεπτο. Και στην πραγματικότητα, ενώ εκεί η προσπάθεια είναι δύσκολη για τους μία συν μία και δεν θα καταφέρουν να σκοράρουν. Χατζίδης από την άλλη, ήρεμα. Και η προσπάθεια αυτή εν τέλει μετά από μια επίθεση με υπομονή θα καταλήξει στις 2 κερδισμένες ελεύθερες βολές για το Χατζίδη. Έλεγα το 56-52 είναι ένα σκορ το οποίο 57-52 τώρα, αλλά το 56-52 ήταν ένα σκορ το οποίο άφηνε τα πάντα και αφήνει τα πάντα ανοιχτά για την τέταρτη περίοδο. Ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα στην τρίτη περίοδο, καθώς το ημίχρονο είχε λήξει με τους Lobster 4 πόντους μπροστά. Οπότε μετά το τρίτο δεκάλεπτο η μία σημεία κατάφεραν, ενώ εκεί έχουμε μια πολύ δυνατή τάπα, εκεί δεν σηκώνεται από κάτω ο παίκτης των μία σημεία. Μπάλα φτάνει έξω στον Αλβέρτο, το σούτ είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι άστοχο και είναι λήξη χρόνου της επίθεσης. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε χωρίς να έχουμε αλλαγή ουσιαστικά στο προβάδισμα. Ενώ οι Lobster
που τώρα με τον Χατζίδη φτάνουν σε άλλο ένα καλάθι στο 59-52, ενώ φαινόταν ότι έχουν ανεβάσει ρυθμούς και θα αυξήσουν το προβάδισμά τους, τελικά το σκόρ είναι ισόπαλο σε τρίτη περίοδο. Γιατί μία συν μία δεν τα παρατάνε. Και τώρα ενώ η διαφορά έχει φτάσει στους 7, φαίνεται ότι μπορεί οι Lobster σιγά σιγά να χτίσουν μία διαφορά. Αλλά εγώ δεν παίρνω και όρκο, γιατί, να ορίστε, ακριβώς αυτό που λέγαμε. Αλβέρτος για 2, 59-54. Και αυτό και από την αρχή. Το momentum αλλάζει συνεχώς. Εκεί που φαίνεται ότι το έχουν οι Lobster, ξαφνικά πετάγονται από το πουθενά η μία συν μία, μία με τον Αλβέρτο, μία με τον Κερολίμο, μία με τον Γιατζή, σίγουρα με τον Θεοφίλη, και είναι ξανά εκεί. Ο Δόλιας τώρα έχει ελεύθερο σου τριών πόντων, το χάνει, το rebound εκεί είναι ωραίο από το Σπανίδη, η μπάλα φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά για τους μία συν μία, οι οποίοι δεν κατάφεραν να πάνε σε εφημιδιασμό, αλλά ο Μαυράκης παίρνει μια γρήγορη επίθεση. Σπανίδης όμως παίρνει το επιθετικό rebound, δίνει 3 δευτερόλεπτα. Είναι 3 εκεί, τα 3 δευτερόλεπτα έγιναν. Ο Σπανίδης ίσως να έπρεπε να σουτάρει μόνος του. Δεν ήταν καλή η πάσα, εντάξει, ο άνθρωπος τώρα που να συνειδητοποιήσει εκεί ότι ήταν ο Γερολίμος 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα. Εκεί η προσπάθεια είναι εξεζητημένη από τον Τούντο, δεν κοίταξε τίποτα, πήρε το διάδρομο από τα δεξιά και τελείωσε τη φάση μόνος του, αλλά άστοχα. Μαυράκης, έχει καταλάβει εκεί ο Δόλιας, πάει να κλέψει, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο, μπάλα είναι εκτός. Τελειώνει, ο Γερολίμος δεν το έχει καταλάβει και όταν το κατάλαβε ίσως και να αναστατώθηκε, ίσως να αγχώθηκε τελευταία στιγμή εκεί με την μπάλα στα χέρια και το σούτ κατέληξε airball. Είναι 59-54 το σκορ, κάτι λιγότερο από 7 λεπτά για τη λήξη του αγώνα, όλα είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνω. Δόλιας παίρνει το drive, δεν ήταν κακή επιλογή του, ήταν και σχετικά ελεύθερο το τελείωμά του, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Και απ' την άλλη τώρα ο Αλβέρτος δίνει στο Μαυράκη, Μαυράκης μπαίνει προς τα μέσα, θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Και απ' την άλλη μεριά τώρα ο Δόλιας ζητάει, η πάσα είναι λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο Δόλιας. Και φεύγει έξω. Είναι λάθος και η μπάλα είναι ξανά για τους μια συν μία. Θεοφίλης, ο οποίος επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, και για να δούμε αν είναι στην κατάσταση που ήταν και νωρίτερα, που δεν το σταματούσε πραγματικά τίποτα. Μπαίνει προς τα μέσα, η άμυνα κλείνει γιατί το φοβούνται πλέον, κάνει την πάσα έξω, αλλά δεν θα σκοράρει ο Αλβέρτος. Η μπάλα καταλήγει ξανά στο Θεοφίλη. Αλβέρτος προσποιείται. Έχει 5 δευτερόλεπτα, περνάει μέσα και παίρνει το φάουλ. Παίρνει το φάουλ, είναι σωστό. Είναι καθαρό το φάουλ από τον Τζόκο εκεί. Από τον Γλένι, με συγχωρείτε. Γερολίμος εκεί ήταν κακή προσπάθειά του, ήταν τα μπλόκια έξω. Και από την άλλη μεριά είναι ο Σαλονικίδης, ο οποίος δίνει χαμηλά για τον Δόλια, κάνει μια ωραία προσπάθεια εκεί, πάει μέχρι μέσα. Okay.
Έχει δώσει φάουλο και διαιτητής στο Δολιά, θα πάει για δύο ελεύθερες βολές. Το θέμα είναι σε ποιον το έχει δώσει. Από ό,τι καταλαβαίνω, στο Θεοφίλη, ο οποίος φαίνεται έκπληκτος από το γεγονός ότι το φάουλο έχει χρεωθεί σε αυτόν. Τέλος πάντων. Α, δεν είναι και ελεύθερες βολές, είναι χαμηλά το φάουλο. Okay, άρα το έχει δώσει νωρίς χαμηλά κάπου. Τώρα ο Θεοφίλης θα κλέψει την επαναφορά, αλλά δεν θα καταφέρει να το ολοκληρώσει. Σαλονίκη στην επαναφορά, τα κοψίματα, η μπάλα φτάνει έξω. Το σκέφτεται εκεί ο Αποστολάκος, αλλά δεν το παίρνει. Το παίρνει ο Σαλονικίδης. Μακρινό, δύσκολο τρίποντο, αλλά εύστοχο. Ηγετική φυσιογνωμία ο Σαλονικίδης. Είναι πολύ καλό σήμερα. Βογιατζής. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι πολύ καλή άμυνα εκεί του Σαλονικίδη. Ο οποίος ζητάει και την μπάλα, την παίρνει. Τρέξει τον εφηδιασμό για τους Lobster. Τελειώνει και τη φάση, αλλά είναι άστοχο το τελείωμά του. Και όπως το Λάγκος πήγε να πάρει το rebound, έστειλε την μπάλα εκτός και είναι για τους μία σημεία. 62-54 το σκορ, η διαφορά είναι στους 8 πόντους. Η μπάλα εκεί είναι χαμηλά για τον Γερολίμου, ο οποίος βγάζει για τον Σπανίδη. Έχει μαζεύσει δύο παίκτες, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος και είναι ο Βογκατζής. Αλλά θα στοχίσει για τρεις. Θεοφίλης μέχρι μέσα. Χαμηλά πρέπει να έχει δώσει το φάουλ στο Δόλια. Ναι, είναι χαμηλά το φάουλ στο Δόλια. Το κέρδισε ο Θεοφίλης για τους μία σημεία. Αλβέρτος το... Τώρα εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς. Με την αλλαγή κάποιο μπέρδεμα. Τέλος πάντων, περνάει έξω ο Γλεν. Και μπαίνει ξανά ο Κουτελάς. Σπανίδης, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Το rebound όμως το επιθετικό είναι από τον Γερόλιμο, ο οποίος καταφέρνει να σκοράρει και να κάνει το σκορ 62-56. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το παιχνίδι είναι στους 6 πόντους. Το έχουμε δει ότι αυτό γυρνάει πάρα πολύ εύκολα. Δόλιας εδώ για 3! Για 3 όμως εδώ Δόλιας. Και το πάει στους 9. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Πολύ κρίσιμο το σημείο του παιχνιδιού. Αρχίζει να μετράει αντίστροφα πλέον το χρονόμετρο. Αντίστοιχα μετράει σε όλο το παιχνίδι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πλέον τα δευτερόλεπτα είναι πολύτιμα. Ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το τρίποντο ήταν πραγματικά μαχαιριά. Αλλά ο Αλβέρτος τώρα παίρνει ένα floater από το ύψος των βολών και λίγο πιο μέσα και σκοράρει με ταμπλό. Καθώς κλείσανε πάνω του στο τρίποντο, προσποιήθηκε, μπήκε μέσα, σκοράρε. 65-58. Μπάλα πάει χαμηλά. Με πλάτη εκεί. Ο Κουτελάς. Δεν υπάρχει φάουλ. Και ο Γερολίμος από την άλλη πλευρά παίρνει πλάτη, βάζει το καλάθι. Και 65-60. Η διαφορά είναι και πάλι στους 5. Για να δούμε παιδιά τι θα γίνει. Χαμός. Time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε το time out. Έχουμε χάσει ένα καλάθι από το Δολιά, ο οποίος έκανε το σκορ 67-60. Αλλά ο Αλβέρτος σουτάρει για 3 και κάνει το 67-63. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Δόλιας, ο οποίος δείχνει τώρα το σύστημα. Ποιο σύστημα, μόνο τον αφήσανε και σούταρε για 3. Ω, εκεί ολομόναχο στο rebound ο Γερόλιμος. Βασίλης,
πόνεσε αυτό, γιατί ήταν ευκαιρία εκεί να πάρουν την κατοχή η μία συν μία. Και τελικά η μπάλα βγαίνει στο πλάι, δεν θα το τολμήσει ο Κουντελάς για τρεις. Θα μπει μέσα, θα πάρει πλάτη και θα σκοράρει στο low post, αυτό που ξέρει καλύτερα. 69-63. Αλβέρτος για τον Βογιατζή, προσποίηση, μπαίνει μέσα, τρίπλες, τελείωμα, δύσκολο και η μπάλα είναι στο Κουτελά, ο οποίος πάει από την άλλη πλευρά, κάνει ένα γύρο στεπική, δεν καταφέρνει να σκοράρει, αλλά η μπάλα καταλήγει στο Δόλιο, ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι και δίνει στο Σαλονικίδη. Τι κάνει ο Σαλονικίδης εκεί, παίρνει ένα τρελό τρίποντο, αλλά εντάξει, όχι και τόσο τρελό, γιατί με έναν 4 δευτερόλεπτα. Κερόλιμος, πολύ καλή άμυνα εκεί. Σπανίδης, έξω για τον Αλβέρτο. Παίρνει το σκρίνα το Βογιατζή, όχι δεν το παίρνει, πάμε την άλλη. Τώρα το παίρνει, η πάσα, 2-1. Πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Στο πουθενά. Σαλονικίδης τώρα με την μπάλα, την κρατάει, ηρεμεί το παιχνίδι. Ωραία η πάσα μέσα, αλλά είναι άστοχο το σουτ. Κουτελάς, 5 δευτερόλεπτα μένουνε. Δόλιας, έξω. Και η επίθεση είναι για τους μία συν μία, που χάνουν για 6. Πρέπει να ζητήσουν ένα τρίποντο γρήγορο εδώ. Δεν βλέπω να το κάνουνε. Αλβέρτος, Γερόλιμος, προσποίηση, πάει μέσα. Παίρνει φάουλ, αλλά το καλάθι δεν έρχεται. Θα έχει βέβαια δύο βολές. Εδώ που έφτασε το παιχνίδι, αν θέλουν να παραμείνουν η μία συν μία στη διεκδίκηση, θα πρέπει να πάνε σιγά σιγά σε... διαδικασία να στέλνουν τους αντιπάλους στους βολές, μήπως καταφέρουν να κάνουν κάτι. Βέβαια, αν δεν βάζουν τις δικές τους, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έβαλε τη δεύτερη, στους 5 η διαφορά. Δόλιας. Προσπαθήσανε το κλέψιμο, δεν τα καταφέρανε και έκαναν το φάουλ τελικά. Η μία συν μία. Οι οποίοι βέβαια είχαν και να δώσουν και ένα, οπότε τώρα θα πρέπει να ξανακάνουν φάουλ. Σαλονικίδης εκεί. 4 άσκοπα δευτερόλεπτα περάσανε. Σαλονικίδης βάζει την πρώτη βολή, να δούμε αν θα βάλει και τη δεύτερη. Μέσα είναι και η δεύτερη και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα για τους μία σε μία. Πρέπει να σκοράρουν πάρα πολύ γρήγορα και το κάνουνε. Α, όχι δεν το κάνουν. Δεν το κάνουνε γιατί ο Γερόλιμος έχασε ένα πανεύκολο καλάθι. Εντάξει, τελείωσε το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε. 71-64 λοιπόν, κέρδισαν οι Lobster. Είδαμε ένα παιχνίδι που οι Lobster ήταν μπροστά σχεδόν καθόλου τη διάρκεια. Πολύ κοντά συνεχώς και η μία συν μία, που τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν τη λογική ανατροπή. Οι Lobster κερδίζουν 71-64.